Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε για μία ακόμη Πέμπτη στους εντοπισμούς. Και ενώ παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις στην πολιτική σκηνή, είμαστε για μία ακόμη φορά κοντά σας. Συνεπείς το ραντεβού μας στις 10 παρά 20 ακριβώς για να αναδείξουμε δύο πολύ σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα προσφάτως στην Κωνσταντινούπολη και που τιμούν ιδιαιτέρως, θα λέγαμε, την πόλη της Χιάτιστας, τόσο τον ίδιο τον τόπο, τον τόπο των εμπόρων, των λογίων και των ευεργετών, αλλά και τους ίδιους τους ανθρώπους. Θα αναφερθούμε λοιπόν εκτενέστερα, μέχρι και τις 11 περίπου θα είμαστε στους δέκτες σας, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του West. Θα αναφερθούμε στη χειροθεσία του γνωστού επιχειρηματία, επί πολλά χρόνια επιχειρηματία, με παράδοση στη Γούνα, του κυρίου Κωνσταντίνου Παπα-Νικολάου, σε μια τιμητική εκδήλωση που έλαβε χώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στον Πατριαρχικό Ναό. Τιμήθηκε λοιπόν από τον ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη με το αξίωμα του Άρχοντος Μαΐστορος. Επίσης, με τη βοήθεια και των καλεσμένων που θα σας τους παρουσιάσω αμέσως μετά, θα κάνουμε και μία αναφορά στην αδελφοποίηση των δύο σχολείων, του Μουσικού Σχολείου Σχιατίστης με το Ζωγράφιο, Γυμνάσιο και Λύκειο Κωνσταντινουπόλεως, που τυχαίνει να γιορτάζει φέτος και τα 120 χρόνια λειτουργίας. Όπως αντιλαμβάνεστε, απόψε η εκπομπή θα έχει ένα διαφορετικό ύφος, θα ξεφύγουμε λίγο από τα συνηθισμένα, έτσι όπως έχει χαρακτηριστεί η εκπομπή που έχει αναφορά στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά νομίζω, κυρίες και κύριοι, ότι τέτοια σημαντικά γεγονότα δεν πρέπει να τα αφήνουμε να περνούν έτσι. Πρέπει να τα βλέπουμε, πρέπει να τα ψάχνουμε και πρέπει να τα αναδεικνύουμε, γιατί όπως τόνισε χαρακτηριστικά στην συνέντευξη που μας παραχώρησε και ο Μητροπολίτης Συσανίου και Σχιατίστης Παύλους, οι μεγάλοι ευεργέτες, οι άνθρωποι που προσφέρουν στον τόπο στον οποίο μεγάλωσαν, δραστηριοποιήθηκαν, δημιουργήθηκαν, αλλά και συνεχίζουν να διαβιούν και να αναπτύσσονται, πρέπει να τιμούνται όσο είναι εν ζωή. Έχουμε λοιπόν απόψε τη χαρά να φιλοξενούμε στους εντοπισμούς την κυρία Μαρία Ντούρου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Η ιδιότητά σας είναι διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας. Ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Τον Γιώργο, τον Φίλιο, τον τέος διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που είστε και εσείς απόψε κοντά μας. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Και φυσικά τον Νίκο το Βανσιώτη, και λέω φυσικά, γιατί οι περισσότεροι από εσάς μπορεί να το γνωρίζουν, είναι φίλος και στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Παπα-Νικολάου. Καλησπέρα κύριε Βανσιώτη. Καλησπέρα, και σε εσάς. Καλησπέρα κύριε Ανουλίου, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και την πρόσκληση. Να είστε καλά. Χαίρομαι πραγματικά που σας έχω κοντά μου και αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ειδικά εσάς τους δύο και για τη βοήθεια, την πολύτιμη βοήθεια όταν επισκέφτηκα τη Σιάτιστα, για να δημιουργήσουμε και ένα βίντεο, να περιγράψουμε κατά κάποιο τρόπο ή να δείξουμε μέσω της εικόνας το Μουσικό Σχολείο, που είναι μια ευεργεσία του Κώστα του Παπα-Νικολάου, και το παλιό κτίριο, που κουβαλά πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά και το καινούριο κτίριο, το οποίο ήταν απαραίτητο. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη βοήθειά σας. Και πριν ξεκινήσουμε διεξοδικότερα την κουβέντα με τους απόψινούς μου καλεσμένους, θα ήθελα να δούμε ένα βίντεο το οποίο μας εισάγει στο θέμα και φυσικά περιλαμβάνει και το μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Συσανίου και Σχιατίστης Παύλου, κυρίως για το έργο, για το έργο του ευεργέτη. Πάμε να το δούμε και επιστρέφουμε. Thank you.
θεσμιότατε, η εκπομπή αυτή, η αποψινή εκπομπή, γίνεται με αφορμή δύο πολύ σημαντικά γεγονότα που αφορούν σε ένα πρόσωπο το οποίο μεγάλωσε, δημιούργησε, προσέφερε σε αυτόν τον τόπο στη Σιάτιστα, τον Κώστα τον Παπα-Νικολάου, τον συντοπίτη σας. Χειροθεσία στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ύψιστη τιμή, κατόπιν δική σας εισηγήσεως. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό και για τον ίδιο τον Κώστα τον Παπα-Νικολάου, αλλά και για τον τόπο. Να παίρνει κάποιος το αξίωμα αυτό. Χαίρομαι γιατί δίνεται η ευκαιρία αυτά τα γεγονότα μέσα από το κανάλι σας να γίνουν πιο γνωστά. Η Σιάτιστα είναι η πόλη των μεγάλων ευεργετών. Ευτυχώς όχι μόνο στο παρελθόν, αλλά και στο παρόν. Έτσι, ο Κώστας ο Παπα-Νικολάου, ένας από τους σύγχρονους ζώντες μεγάλους ευεργέτες. Πεποίθησή μου βαθύτατη είναι ότι τους ευεργέτες πρέπει να μάθουν να τους τιμάμε όταν ακόμα ζούνε. Ο Κώστας ο Παπα-Νικολάου, ανάμεσα στα άλλα, είναι εκείνος που ίδρυσε και απ' την αρχή έκτισε το νέο κτίριο του Μουσικού Σχολείου της Σιάτιστας και ανακαίνισε το παλαιό. Δεν είναι τα μόνα πράγματα. Στο παρελθόν έχει πάρα πολλά πράγματα επίσης προσφέρει. Θεώρησα λοιπόν ότι μετά την πρόσκληση του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου στα παιδιά του Μουσικού Σχολείου να επισκεφθούν την Κωνσταντινούπολη, ότι ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία, ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση, την τόσο τιμητική για μας, να δοθεί ευκαιρία να τιμηθεί και ο Κώστας ο Παπα-Νικολάου. Έτσι, όταν έκανα την εισήγηση στον Παναγιώτατο, την δέχθηκε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και μάλιστα επειδή συνδέεται το έργο του κυρίου Παπα-Νικολάου κυρίως με την παιδεία, γι' αυτό του απένιμε το οφίκιο του Άρχοντος Μαΐστορος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, διότι οι Μαΐστορες ήταν εκείνοι που φρόντιζαν την παιδεία. Είναι λοιπόν αυτό που πραγματικά του ταιριάζει. Και ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική εκδήλωση που έγινε στον Πατριαρχικό Ναό, παρουσία όλων των παιδιών του Μουσικού Σχολείου, που ήταν όμορφα ντυμένα με τις στολές του σχολείου τους, όταν στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Παναγιώτος εχειροθέτησε τον κύριο Παπα-Νικολάου σε άρχοντα μαΐστορα και τον προσεφώνησε καταλήλως και ο κύριος Παπα-Νικολάου απάντησε ευχαριστών. Και μετά είχαμε, έτσι ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία, όταν όλα τα παιδιά βγήκαμε στην αυλή, ο Πατριάρχης μαζί μας και βγάλουμε μια πανέμορφη φωτογραφία, ιστορική φωτογραφία. Πρέπει να πω ότι και αυτήν ακόμα την εκδρομή των παιδιών την χρηματοδότησε ο κύριος Παπα-Νικολάου. Απεδόθη η τιμή που αξίζει στον κύριο Παπα-Νικολάου και μάλιστα υπάρχει πρόγραμμα και από την Μητρόπολη σε ανάλογη και κατάλληλη ευκαιρία να τιμηθεί και με τον Σταυρό του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Δημητρίου που αποτελεί την τιμητική διάκριση, την ανώτατη της Μητροπόλεως μας. Αδελφοποίηση των δύο σχολείων, του Μουσικού Σχολείου Γυμνασίου Σιάτιστας και του Ζωγράφιου Γυμνασίου Λυκείου Κωνσταντινουπόλεως. Εκεί, στο Πατριαρχείο, όπως είπατε κι εσείς, δόθηκε η ευκαιρία να γίνει αδελφοποίηση του Ζωγραφείου Σχολείου του Ιστορικού που συμπληρώνει 120 έτη ζωής με το δικό μας Μουσικό Σχολείο. Δεν σας κρύβω ότι όταν μπήκα στο σχολείο συγκινήθηκα. Είδα τα σκαλοπάτια τριμμένα από τα χρόνια που τα παιδιά έμπαιναν μέσα στο σχολείο. Μια ιστορία που φαινόταν ακόμα και στα μάρμαρα στα σκαλοπάτια. Το Μουσικό Σχολείο, όπως εγώ το ζω αυτά τα χρόνια, είναι παράγον πολιτισμού για την πόλη μας. Διότι όντως προσφέρει, λόγω και της φύσεώς του,
Πρέπει να σας πω ότι τα παιδιά μας έδωσαν μία συναυλία στην Κωνσταντινούπολη που όχι εμένα μόνο με εξέπληξαν. Έμεινα κυριολεκτικά άναυδος από την, θα έλεγα, επαγγελματική τους, σαν ήταν μεγάλοι και δοκιμασμένοι καλλιτέχνες. Ο εκπρόσωπος του Παναγιωτάτου σε αυτή την εκδήλωση μου είπε πάρα πολύ απλά, σεβασμιότατε, αυτό το μουσικό σύνολο μπορεί να σταθεί, όχι μου λέει επάξια, αλλά με απαιτήσεις οπουδήποτε. Τα δύο σχολεία, το μουσικό σχολείο της Χιάτιστας και το ζωγράφιο γυμνάσιο Λύκειο της Κωνσταντινούπολης, αδελφοποιηθήκαμε και χαρήκαμε γιατί η πόλη θα είναι πάλι πάντα η πόλη των ονείρων μας, θα είναι ο τόπος μας. Ο Παναγιώτατος, όταν τον επισκεφθήκαμε, μας είπε «Καλωσορίσατε στο σπίτι σας». Και εμείς του είπαμε ότι ερχόμαστε όντως στο σπίτι μας για να δούμε τον πατέρα μας και τους αδελφούς μας. Και έτσι όλα αυτά τα γεγονότα, αυτές οι 4 μέρες, πιστεύω ότι είναι χαραγμένες στις καρδιές των παιδιών, αλλά και χαραγμένες στις καρδιές όλων όσων ζήσαμε από κοντά. Και στους τοίχους είναι αναρτημένα όλα όσα έχουν κάνει τα παιδιά μας στη 15χρονη πορεία του σχολείου μας. Βλέπουμε δηλαδή προγράμματα από συναυλίες, αφίσες από συναυλίες, φωτογραφικό υλικό. Βλέπουμε βραβεία και διακρίσεις από τους μαθητικούς αγώνες που συμμετείχαν με επιτυχία οι μαθητές μας και τα μουσικά μας σύνολα. 16χρονια πορεία εδώ στο Μουσικό Σχολείο Γυμνάσιο και Λύκειο και βλέπουμε εδώ και μια πλούσια παρακαταθήκη. Έτσι, έτσι. Εδώ είναι άλμπουμ από διάφορες συναυλίες των παιδιών, από θέατρα που έπαιξαν κατά το παρελθόν, από τις τελετές αφήτησης των παιδιών, του Λυκείου. Επίσης εδώ πάλι αναμνηστικές πλακέτες, βραβεία για τη συμμετοχή των παιδιών μας διάφορες εκδηλώσεις. Το κτίριο αυτό είναι του 1920. Νεοκλασικό διατηρητέο κτίριο και το οποίο ανακατασκευάστηκε με προδιαγραφές για μουσικό γυμνάσιο με δαπάνη βέβαια του ευεργέτη κ. Κωνσταντίνου Παπα-Νικολάου. Εξολοκλήρωση. Και εδώ στεγάστηκε το σχολείο τα πρώτα 6-7 χρόνια. Περιμένετε πώς και πώς θα ξεκινήσει η χρονιά. Ναι. Συμμετέχετε στις εκδηλώσεις του σχολείου. Ερχόσασταν, βλέπατε. Ναι. Σας άρεσε. Ναι.
Η Σιάτισσα μπορεί να χαίρεται, διότι η παράδοση των μεγάλων ευεργετών δεν αποτελεί ένα ιστορικό παρελθόν, αλλά ακόμα ένα ζωντανό παρόν. Όποιος έχει νόημα ζωής που υπερβαίνει την κατανάλωση, αυτός ο άνθρωπος ξέρει ότι ο πραγματικός πλούτος είναι η αγάπη. Και γι' αυτό ακριβώς νοηματίζει τη ζωή του κάνοντας έργα αγάπης. Και χαίρεται όταν βλέπει όχι να καλοπερνάει ο ίδιος, αλλά να προκόβουν και να χαίρονται οι άλλοι. Οι μεγάλοι ευεργέτες, αν κοιτάξει κανείς τη ζωή τους, είχαν ακόμα ένα γνώρισμα, εκτός από την αγάπη στον τόπο τους και στους ανθρώπους, τη λιτότητα στη ζωή τους. Διότι το όνειρό τους ήταν ακριβώς αυτό. Και θα σας πω ακόμα κάτι που βρίσκεται στη Μητρόπολη μας, δεν έχει ακόμα λειτουργήσει, αλλά από ό,τι μαθαίνω σύντομα θα λειτουργήσει, είναι το Δορμουσόγλιο Γυροκομείο του Τσοτιλίου. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι ο άνθρωπος αυτός τον γνώρισε και τον έζησα, έζησε πάρα πολύ φτωχικά. Κι όμως τον πλούτο που απέκτησε δεν τον κράτησε για τον εαυτό του, αλλά για να προσφέρει κάτι στην πατρίδα του και στους ανθρώπους της. Επιστροφή λοιπόν κυρίες και κύριοι στο στούντιο. Παρακολουθήσατε έτσι περίπου το τι διαδραματίστηκε. Θα δούμε και στη συνέχεια αναλυτικότερο βίντεο από τη διαδικασία της χειροθεσίας και φυσικά και την αδελφοποίηση του σχολείου. Θέλω να δώσω όμως το λόγο στους καλεσμένους, οι οποίοι βίωσαν από κοντά και τις δύο καταστάσεις και τα δύο γεγονότα. Και θέλω να ξεκινήσω με την κυρία, αν μου επιτρέπετε, της απόψινής μας τηλεοπτικής έτσι παρέας, την κυρία Ντούρου, και να μου πείτε με τι συναισθήματα, όχι πήγατε, επιστρέψατε. Εγώ, για παράδειγμα, έτσι όπως βίωσα τα γεγονότα αυτά, μπορώ να πω ότι ήμουν συναισθηματικά φορτισμένη. Φαντάζομαι... Πράγματι, και εμείς ήμασταν συναισθηματικά πολύ φορτισμένοι όταν επιστρέφαμε. Είχαμε όμως μία πολύ γλυκιά κούραση, θα έλεγα, και είχαμε τροφοδοτηθεί με πολύ όμορφη ενέργεια, διότι θεωρούσαμε ότι επάξια εκπληρώσαμε την αποστολή μας. Μάλλον τη διπλή μας αποστολή. Η μία αποστολή μας ήταν, όπως είπατε και εσείς, η αδελφοποίηση με το ιστορικό ζωγράφιο Λύκειο, και η άλλη αποστολή μας ήταν να παραβρεθούμε τιμητικά στην χειροθεσία του μεγάλου ευεργέτη του σχολείου μας, του κυρίου Κωνσταντίνου Παπανικολάου. Γυρίσαμε λοιπόν με μία πολύ όμορφη γλυκιά κούραση, βαθύτατα ικανοποιημένη, χαρούμενη, αναζωογονημένη θα έλεγα, έχοντας την ελπίδα γενικότερα ότι θα έρθουν πολύ καλύτερες μέρες και για την εκπαίδευση και γενικότερα για την πατρίδα μας. Και πάνω απ' όλα αισθανθήκαμε ότι κάναμε καινούριους φίλους, γιατί και ο διευθυντής του ζωγράφιου Λυκείου, ο κύριος Γιάννης Δεμιρτζόγλου, μας υποδέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες στην κυριολεξία και εκείνος μας είπε «Καλώς ήρθατε στο σπίτι σας» και νιώσαμε πραγματικά σαν να είχαμε πάει πολλές φορές σε αυτό το ιστορικό σχολείο. Σαν να ήταν ένα κομμάτι του εαυτού μας και χαρήκαμε πάρα πολύ που και εμείς που είμαστε ένα νέο σχολείο σχετικά με το ζωγράφιο Λύκειο, γίναμε κι εμείς μία ψηφίδα, ένα κομματάκι, θέλουμε να πιστεύουμε, της ένδοξης πολύχρονης ιστορίας του. Κυρία Ντουρού, η αδελφοποίηση τι μπορεί να σηματοδοτεί? Νομίζω ότι δεν είναι μία απλή τυπική διαδικασία, έτσι δεν είναι? Σίγουρα δεν είναι μία απλή τυπική διαδικασία, είναι η έναρξη πολλών και διαφόρων εκδηλώσεων που σκοπεύουμε μελλοντικά να κάνουμε σε συνεργασία με το ζωγράφιο Λύκειο. Ήδη και εγώ ως Διευθύντρια και ο κύριος Κωνσταντίνος Παπανικολάου αλλά και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας έχει προσκαλέσει τον κύριο Δεμιρτζόγλου και τους μαθητές του και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου του να έρθουν στη Σιάτιστα να ανταποδώσουμε και εμείς την φιλοξενία που μας παρήχε. Και από εδώ και μπρος είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία, ανταλλάσσουμε επιστολές. Μελλοντικά, με την καινούργια σχολική χρονιά, ελπίζουμε να κάνουμε κάποια τηλεδιάσκεψη. Οι μαθητές μας ανταλλάσσουν μεταξύ τους εμπειρίες. Μάλλον αυτό είναι κάτι που θα το μεθοδεύσουμε από τη νέα σχολική χρονιά.
Και βέβαια, σίγουρα δεν είναι μόνο μια απλή τελετή. Είναι κάτι που έγινε από καρδιάς, με πολύ μεγάλη αγάπη και σίγουρα θα έχει και συνέχεια. Mm-hmm. Κύριε Βανσιώτη, πριν έρθω στον κύριο Φίλιο, είναι σκεμμένη η αλλαγή αυτή. Επειδή γνωρίζετε πολύ καλά, είστε φίλος και συνεργάτης όπως προανέφερα. Αναφέρθηκε από τον Σεβασμιότατο ότι η εκδρομή χρηματοδοτήθηκε και πάλι εξ ολοκλήρου από τον Κώστα τον Παπανικολάου. Πολύ σημαντικό, γιατί δόθηκε και η δυνατότητα στα παιδιά να βιώσουν από κοντά. Νομίζω έχει τεράστια διαφορά από το να πάει η διεύθυνση. Σίγουρα. Αυτό είναι αλήθεια. Να βάλω κι εγώ λιγάκι τη δική μου θέση μέσα. Είναι η τιμή μου που είμαι φίλος και συνεργάτης του κυρίου Παπανικολάου, του Άρχοντα, εδώ και 20 χρόνια και κάτι παραπάνω. Να σταθώ σε αυτό που ανέφερε ο Σεβασμιότατος για την απλότητα των ευεργετών. Θα επισημάνω ότι όχι μόνο χρηματοδότησε την εκδρομή όλων των παιδιών, το οποίο θα μείνει και ανεξίτηλο στη μνήμη τους έως ότου φτάσουν στο βαθύ γύρας με το καλό, συνταξίδεψε μαζί τους. Ήταν στο ίδιο λεωφορείο, φυσικά και ο Σεβασμιότατος, χωρίς να αποφύγει την όποια ταλαιπωρία του μεγάλου ταξιδιού, διότι δεν είναι ένα μικρό ταξίδι. Όποιος το έχει κάνει οδικά το ταξίδι Κοζάνη-Κωνσταντινούπολη, είναι ένα ταξίδι μεγάλο, κουραστικό. Παρά τα αυτά όμως, ο κύριος Παπανικολάου με την οικογένειά του, τη σύζυγό του, την κυρία Ελένη και τον ένα του το γιο, τον Γιώργο, διότι οι άλλοι δύο, τα άλλα του δύο παιδιά εκ των πραγμάτων δεν μπορούσαν να παρίστανται, συνταξίδευσαν μαζί με τα παιδιά και με αυτόν τον τρόπο έδωσε πραγματικά να καταλάβουν τα παιδιά ότι κατ' επέκταση είναι ένας πατέρας τους πνευματικός στο χώρο του σχολείου, το οποίο όχι μόνο ίδρυσε, χρηματοδότησε και κατασκεύασε, αλλά ενδιαφέρεται συνεχώς και μεριμνά για την πορεία του και την λειτουργία του γενικά. Mm-hmm. Κύριε Φίλιο, να έρθω τώρα σε εσάς. Διότι κουβαλάτε 16 χρόνια στην πλάτη σας, 16 χρόνια γεμάτα εμπειρίες και γεμάτα καλές, θα πω εγώ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κακές στιγμές, αλλά νομίζω ότι είναι μόνο καλές. Ειδικά όταν έχετε στον τόπο σας ανθρώπους σαν τον Κώστα τον Παπανικολάου, που είναι γεμάτη από προσφορά και από συναισθήματα έτσι και ιδιώδη βοήθειας προς τον συνάνθρωπο. Θέλω λοιπόν να σκιαγραφίσουμε λίγο την προσωπικότητα αυτή του Κωνσταντίνου Παπανικολάου, του μεγάλου ευεργέτη, του Άρχοντος Μαΐστορος πλέον. Μάλιστα. Ο Κωνσταντίνος Παπανικολάου, όπως και η σύζυγός του Ελένη, νομίζω ότι άφησαν ανεξίτηλο πλέον το αποτύπωμά τους στην ιστορία της παιδείας της Ιάτιστας. Με την ίδρυση ενός σχολείου παιδείας και πολιτισμού, για το οποίο άξιζε η Ιάτιστα, για το μουσικό σχολείο. Εγώ διατέλεσα 14 χρόνια διευθυντής του μουσικού σχολείου, Αμπόβο, από τα Αυγό δηλαδή, από το 1997-98 που ιδρύθηκε το σχολείο με την πρώτη τάξη του μουσικού γυμνασίου. Στη συνέχεια ολοκληρώθηκε ως γυμνάσιο, μετά κάθε χρόνο ιδρύονταν και μία τάξη λυκείου, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, οπότε ολοκληρώθηκε και το μουσικό λύκειο. Στα 14-17 χρόνια είχα αγαστή συνεργασία με τον ευεργέτη τον Κώστα τον Παπανικολάου, πάντοτε προσέτρεχε σε ό,τι πρόβλημα είχε το σχολείο και παρακολουθήσε και αυτός από κοντά. Εγώ θα ήθελα να πω ότι δύο λόγια για τη διαδρομή του Κώστα τον Παπανικολάου. Mm-hmm. Όπως είπε και ο Σεβασμιότατος, η Ιάτιστα σεμνύνεται και καυχιέται για την ολόκληρη χωρία αυτή των ευεργετών. Όχι μόνο τους παλιούς ευεργέτες που ήδη από τον 18ο αιώνα έχει να παρουσιάσει σε άτεστα ανθρώπους που υπηρέτησαν όχι μόνο το λόγιο, αλλά και τον κερδό Ερμή, είναι οι λεγόμενοι πραγματευτάδες, οι έμποροι κλπ., αλλά και σύγχρονους ευεργέτες. Ένας από τους σύγχρονους λοιπόν ευεργέτες, τους μεγάλους ευεργέτες, είναι και ο Κωνσταντίνος Παπανικολάου. Γεννήθηκε το 1937. Ο πατέρας του ήταν ο συρτεστινός Δημήτριος Παπανικολάου, η μητέρα του από το Μικρό Καστρό, Κρυστάλλο, το γένος Παπαχρίστου. Ήταν γόνος πολύτεκνης οικογένειας, έχει άλλα δύο αδερφούς και δύο αδερφές. Φίτησε στο δημοτικό του Μικροκάστρου τα δύσκολα εκείνα χρόνια. Μετά, στις ανώτερες τάξεις του δημοτικού, ήρθε στη Ιάτιστα και φίτησε και στην πρώτη τάξη του ιστορικού Τραπαντζίου Γυμνασίου. Όμως, κάποια αρρώστια τον προσέβαλε στα πόδια
και αναγκάστηκε ο Κώστας Παπα-Νικολάου σε ηλικία 13 ετών να νοσηλευτεί στο Ασκληπιείο Βούλας, μακριά από την οικογένειά του. Μόνος του λοιπόν, 13 χρονών, προέφηβος, σήκωσε όλο το βάρος της αρρώστιας του, μακριά από τη θαλπορή της οικογένειάς του. Και εκεί λοιπόν στο Ασκληπιείο Βούλας άκουσε και τα εγκύκλια μαθήματα μέχρι την τρίτη γυμνασίου, γιατί πήγαιναν καθηγητές και δίδασκαν. Εκεί όπως ο ίδιος μου διηγήθηκε, στο κρεβάτι του πόνου του είχαν βάλει έναν αργαλιό όπου ήφαινε σάρπες. Και πήγαιναν οι γυναίκες διαφόρων σωματείων και τις αγόραζαν. Έτσι λοιπόν εκεί έμεινε στο Ασκληπιείο της Βούλας 5 χρόνια. Σε ηλικία λοιπόν 18 χρονών και με κομπόδεμα 6.000 δραχμών, όπως το θυμάται ο ίδιος, που μάζεψε από την πώληση των εσαρπών στις γυναίκες, ήρθε στη Σιάτιστα. Μιλάμε τώρα για την δεκαετία του 50, τότε που πλέον αρχίζει η γούνα για τα καλά στη Σιάτιστα. Ο ίδιος μαθήτευσε σε διάφορα, θα λέγαμε, εργαστήρια γουναρικής, έμαθε καλά την τέχνη και το 1961 έστησε ολόκληρη επιχείρηση στη Σιάτιστα. Ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο που απασχολούσε 30 και εργάτες. Με την εντιμότητά του, την ευστροφία του, τα άλλα του προσόντα επιβλήθηκε αμέσως και στο εμπόριο και στις ξένες αγορές και το 1980 μετά δημιούργησε το μεγάλο συγκρότημα στην Πάρα, που είναι εκθεσιακός χώρος γούνας αλλά και εργαστήρια. Αλλά δραστηριοποιείται όμως όχι μόνο εντός Ελλάδος στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Ιταλία και στο Ντουμπάι σήμερα. Πάντως συνεχίζει την ωραία παράδοση των ευεργετών και ο Κωνσταντίνος και η σύζυγός του Ελένη. Έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία, θα έλεγα, για την παιδεία. Ίσως επειδή πέρασε δύσκολα χρόνια, ο ίδιος, όπως είπαμε, στο κρεβάτι του πόνου αναγκάστηκε να παρακολουθήσει μαθήματα γυμνασίου, γι' αυτό και από τότε απέκτησε μια ιδιαίτερη ευαισθησία για τα θέματα της παιδείας. Πάντοτε ήθελε να κάνει ένα σχολείο στη Σιάτιστα. Είχε εκφράσει την επιθυμία στη δημοτική αρχή ότι θέλω να κάνω ένα σχολείο. Ήταν να γίνει το τρίτο δημοτικό, δεν ευοδόθηκε τότε κλπ. Φτάνουμε λοιπόν το 1997. Τότε ρίχνεται η ιδέα να αποκτήσει σε Σιάτιστα μουσικό γυμνάσιο. Αλλά σε ποιον έπρεπε να απευθυνθεί? Επευθύνθηκε λοιπόν στον Κωνσταντίνο Παπα-Νικολάου, ο οποίος ασμένος δέχτηκε να ανακατασκευάσει το δεύτερο δημοτικό σχολείο, το οποίο πλέον είχε εγκαταλειφθεί, γιατί από το 1976 είχε αναγερθεί νέο διδακτήριο για να στεγάσει όλα τα παιδιά του δημοτικού, και αυτό πλέον σχεδόν ήταν εγκατελειμμένο. Αλλά είναι, όπως το είδαμε και στο βίντεο, ένα νεοκλασικό διατηρηταίο κτίριο του 1920. Ο ίδιος λοιπόν, όχι μόνο με τη δαπάνη που διέθεσε, αλλά και την προσωπική επίβλεψη, ο ίδιος, τον βλέπουμε τότε, έτρεχε ο ίδιος να παρακολουθεί τις εργασίες κλπ. Και ετοιμάστηκε το σχολείο αυτό και φιλοξένησε τα πρώτα 17 παιδιά. Τόσο ήταν παιδιά στην πρώτη γυμνασίου. Άρα ξεκίνησε δειλά-δειλά. Έτσι, μπράβο. Για να φτάσουμε στο σχολείο. Και ακριβώς και σήμερα διηγώθηκε, θα στα περιγράψει η τωρινή διευθύντρια, η συνάδελφος, η κυρία Μαρία Ντούρου. Λοιπόν, παρά τα όσα προβλήματα όμως, ανδρώθηκε το σχολείο αυτό. Εκεί λοιπόν στο νεοκλασικό αυτό κτίριο στεγάστηκε το μουσικό γυμνάσιο και ηλικιακές τάξεις 9 χρόνια. Βέβαια, επειδή δεν χωρούσαν, ο ίδιος είχε το 1995 ανακατασκευάσει κι άλλο ιστορικό κτίριο, το Παρθενογωγείο, το οποίο είχε αναγερθεί το 1911 εκείνο. Και τώρα σήμερα στεγάζει το δεύτερο και πέμπτο νηπιαγωγείο της Σιάτιστας. Για να λειτουργήσει καλά το μουσικό σχολείο, τα παιδιά εκείνα του νηπιαγωγείου φιλοξενήθηκαν στο δημοτικό τότε και παραχωρήθηκαν οι αίθουσες για τις ηλικιακές τάξεις του μουσικού μας σχολείου. Έτσι λοιπόν το σχολείο πορεύτηκε το δρόμο του, πήγε πολύ καλά, το αγκάλιασε η κοινωνία. Θα λέγαμε ότι η ευεργεσία μετά, το 2005. Να συντομεύσετε όμως, κύριε Φιλόγη, πρέπει να παρώσω διαφημίσεις. Ναι, ανεγέρθηκε, ανοίγε πάλι εξ ολοκλήρου με δική του δαπάνη το νέο τριώροφο περικαλές και καλές στο κτίριο, το οποίο το είδαμε. Το οποίο σήμερα στεγάζει όλο το μουσικό σχολείο. Mm-hmm. Και το οποίο εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες. Κυρία Ντούρου, αρκεί νομίζω πλέον το κτίριο αυτό. Αρκεί, θέλουμε να πιστεύουμε ότι αρκεί, διότι τα τελευταία χρόνια με πολύ μεγάλη χαρά διαπιστώνουμε ότι το μουσικό μας σχολείο συνεχώς επεκτείνεται από πλευράς μαθητικού δυναμικού. Και φέτος είχαμε τη χαρά να έχουμε 152 μαθητές, έναν πολύ σεβαστό αριθμό. Αν σκεφτούμε ότι η Σιάτιστά μας είναι μία
πόλη μόλις 6.500 με 7.000 ας πούμε κατοίκων. Και φέτος, μετά και από τις τελευταίες εξετάσεις που κάναμε, τις εισαγωγικές για τα παιδάκια της πρώτης γυμνασίου που θα φοιτήσουν στο επόμενο σχολικό έτος, αισιοδοξούμε μετά τον τελικό καθορισμό, θα λέγαμε, του μαθητικού μας δυναμικού που θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο με το πέρας και των κατατακτηρίων εξετάσεων που θα κάνουμε για τις μεγαλύτερες τάξεις, Δευτέρα, Τρίτη Γυμνασίου και Πρώτη Λυκείου. Αισιοδοξούμε ότι θα έχουμε πάνω από 180 μαθητές. Πολύ ωραία. Αρκεί όμως το κτίριό μας, είμαστε περήφανοι, είμαστε το οποίο πάρα είναι εξαιρετικό, πολύ το έχουμε είναι εξαιρετικό. Καταγράψει κάποιες από τις αίθουσες, εκεί ειδικά την αίθουσα των εκδηλώσεων με τα μουσικά όργανα. Πριν να περάσουμε στα διαφημίσεις, θα δώσω το λόγο στον κύριο Βανσιώτη για να ρωτήσω μάλλον το εξής. Δεν νομίζω να αρκεί μόνο η αγάπη που έχει ένας άνθρωπος το να τον οθήσει να γίνει και μεγάλος ευεργέτης. Γιατί είπατε κι εσείς, αλλά είπε και ο Σεβασμιότατος, ότι η αγάπη μπορεί να οδηγήσει εκεί. Τι πιστεύετε ότι, καθότι έχετε στενότερη σχέση με τον Κωνσταντίνο Παπα-Νικολάου, ότι τον έχει οθήσει σε αυτό? Θα σας πω το εξής. Όπως γνωρίζετε, γιατί έχουμε και χρόνια συνεργασία και μαζί, κυρία Νουλίδου, η ιδιότητά μου είναι εκτιμοτομησή της. Από εκεί ξεκινάει και η συνεργασία μου με τον κύριο Παπα-Νικολάου, σε έναν άλλον τομέα, άσχετο της δικής του δραστηριότητος. Θέλω να τονίσω όμως το εξής. Σήμερα και γενικά στις εποχές που ο καθένας κοιτάει να διασπαθήσει δημόσιο χρήμα προς ίδιον όφελος, είναι δύσκολο, μα πάρα πολύ δύσκολο, να διαθέσει κάποιος δικά του χρήματα για κοινό όφελος. Αυτό το τονίζω. Και τόσο μεγάλα ποσά. Είτε είναι από το περίσευμα, είτε είναι από το υστέρημα. Διότι είναι στη φύση του ανθρώπου να κρατάει την περιουσία και όπως αυτήν την αποκτά και να θέλει να τη διαθέσει στους δικούς του συγγενείς και δει πολύ κοντινούς, τέκνα, και μόνο εκεί. Πρέπει λοιπόν εκτός της αγάπης να υπάρχει όντως μέσα στον άνθρωπο η αρχοντιά και γι' αυτό και δικαίως εισηγήσει του Σεβασμιωτάτου κυρίου Παύλου έλαβε τον τίτλο του Άρχοντος Μαΐστορος. Βέβαια υπάρχουν διάφοροι τίτλοι αρχόντων και αυτό μέχρι και την τελευταία στιγμή το γνώριζε μόνο ο Παναγιώτατος. Εφόσον... Αυτή είναι η ύψιστη τιμή? Όχι, είναι διάφορες ανάλογα με την προσφορά του κάθε άρχοντα ποιον τίτλο θα του απονείμει. Και αυτό στην πράξη τι σημαίνει? Μελέτησε την προσφορά του, πώς ευεργέτησε την Εκκλησία γενικά και την παιδεία και έκρινε ότι αυτός ο τίτλος είναι αυτός που αρμόζει στον κύριο Παπα-Νικολάου για την προσφορά του στην πόλη του και όχι μόνο. Επειδή, κύριε Βανσιώτη, ασχολείστε και με τα εκκλησιαστικά, εξ όσων γνωρίζω, θέλω να μου πείτε τι σημαίνει, δηλαδή, όταν ξαναπάει ο κύριος Κώστας Παπα-Νικολάου στην Κωνσταντινούπολη, όταν πάει στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου ενδεχομένως. Ναι. Θα σημαίνει κάτι ο τίτλος αυτός? Ναι. Εκτός της χειροθεσίας και του τίτλου, ο Παναγιώτατος απονέμει μία κονκάρδα διακριτική με το σήμα του Πατριαρχείου, που αναρτάται στο πέτο του σακακιού του Άρχοντος. Και όπως είναι διατεταγμένος ο ναός, επειδή υπάρχει το τυπικό που είναι πολύ αυστηρό του Πατριαρχείου, υπάρχουν κάποιες θέσεις ειδικές. Είναι ένθεν κακήνθεν και σε συνέχεια των δύο αναλογίων, του δεξιού και του αριστερού αναλογίου, που τις καταλαμβάνουν όταν εκκλησιάζονται οι άρχοντες που έχουν λάβει την τιμή αυτή. Μάλιστα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Εκκλησία δεν τους βλέπει διαφορετικά ή τους κατατάσσει. Απλά τιμή σε ένεκεν, όπως έρχονται οι επίσημες, οι οποιασδήποτε εκδηλώσεις κτλ. Στον κάθε ναό, και από την αγάπη για την προσφορά και για το θεσμικό ρόλο που έχουν, μπαίνουν σε κάποια ιδιαίτερη θέση. Γι' αυτό γίνεται αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Έτσι μας το κάνατε πιο κατανοητό. Θέλω να περάσουμε τώρα σε διαφημίσεις. Να μείνετε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι. Θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο με το μεγάλο αυτό αφιέρωμα στον Άρχοντα Μαΐστορα Κωνσταντίνο Παπα-Νικολάου.
ημών, δια της Θείας Χάριτος του Παναγίου και Τελεταρχικού Πνεύματος, προχειρίζεται σε τον εντιμότατον Κωνσταντίνο, άρχοντα μαΐστορα της καθημάς Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Άξιος! 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 Η συμμαρτυρία του συμπροσευχομένου και αναγαπητού αδελφού, Μητροπολίτου Συσσανίου και Συιατής της κυρίου Πάγου, σας απολέγουμεν σήμερα του Οφίκιον του Άρχοντος Μαΐστορος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, φίλτα την κύριε Παπανικολάου. Το Οφίκιο του Μαΐστορος είναι αρχαιότατον εν τη Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και ετοιμώντο δι' αυτού ευσεβή αυτή στέγνα, μεριμνώντα δια την παιδεία και προάγοντα ποικιλοτρόπος αυτή. Γνωρίζομαι τη μέχρι τούτε συμβολή σας εις την αναμετασκευή δύο ιστορικών εκπαιδευτηρίων της ιδιαίτερας πατρίδωσας της Αρχοντικής Ιατίστας, του Τσιστοπουλίου Παρθυναγωγείου και του Παλαιού Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου προς εξυπηρέτηση των μικρών μαθητών της προσχολικής και στοιχειώδους εκπαιδεύσεως, ως δε και του περικαλούς ναού των Αγίων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, τον οποίον ανεγείρατε εξ ευσεβίας και ευγνωμοσύνης προς τον Θεό, εξού πάσα δόσης αγαθή και πάντα όρημα τέλειο εις τον περίβολο του συγκροτήματος των επιχειρήσεώς σας. Αλλά αυτό το οποίο ιδιαίτερος σας συνέδεσε με την Σιάτιστα είναι η ίδρυση του μουσικού σχολείου, το οποίο, όπως το λέγει τόσο σωστά ο αδελφός Άγιος Συσσανίου και Σιατίστης, προάγει και δημιουργεί πολιτισμό. Διακρίνεστε, όπως γνωρίζουμε, δια την εργατικότητα και την φιλοκονία σας, την αγάπη και τον σεβασμό σας προς την Πατρόα Ευσέβη. Ταυτοχρόνως δε και την βαθία και απρόνητον πίστην σας εις τον Θεό, την οποία διδαχθέντες παρά της οικογενείας σας, εκαλλιεργήσατε και υψίσατε δια της υπομονής και καρτερίας του πόνου της ασθενείας και της εξαιτίας ταύτης στερήσεως της οικογενειακής θαλπορής, επί συμβάσεις εις ημάς εις ηλικία νεαρά και ευαίσθητο, την οποία πίστη μετεδόκατε μετά της εκλεκτής συζύγου και εις τα τέκνα σας. Είναι θεμέλη ότι φέρον από τη σήμερα και το οφήκιον του Άρχοντος Μαΐστορος θα συνεχίσετε με τα πλήρωνος ζήλου το έργο της προσφοράς και της αγάπης προς τους συνανθρώπους και την πόλη σας, ευχόμεθα το παράδειγμα του σήμερα τιμωμένου Άρχοντος Μαΐστορος πλέον Κωνσταντίνου Παπανικολάου να έχει να έρθει πολλούς μιμητάς, κυρίως μεταξύ των κύκλων των πενισών εχόντων, ή να μεταδόξωση και της μη έγωση, για να στηρίξωση δια της προσφοράς των το σύστημα υγείας και εκπαιδεύσεως, την κοινωνία και την Εκκλησία, άξιος. Άξιος! Μεγάλη ημέρα και ώρα είναι για μένα η στιγμή που δυσκολεύομαι να βρω λόγια για να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες και τη βαθιά μου συγκίνηση για την αγάπη την που μου επιφυλάξετε την αντισυμπεράβητη ως προσωπικό και άλλους της αγάπης του Χριστού Εκκλησίας. Από όλες τις τιμές και τις ιατροδραπεύσεις που έχω γίνει στο πρόσωπό μου για την προσπάθειά μου να φανώ χρήσιμος στο κοινωνικό σύνολο, η σημερινή είναι ύψιστη, καθώς προέρχεται από τη σχετική δίκη του Εκκλησίας του οικονομικού μας οικονομικού προσπαθειάς. Με σεβασμό και δέος δέχομαι από τα σεπτά χέρια της πανηγότητάς σας το οφείλιο του Άρχοντα της Μεγάλης Εκκλησίας. Ευχαριστώ τον σεβασμότατο ποιμενάρχη μας, Μητροπολίτη Συσσανίου και Σιατίστης κ. Πάγου, για την πρότασή του για την πατρική του τιμή προς το πρόσωπό μου. Σας δευτερώ, Παναγιώτατε, να συνεχίσω όσο είναι στη δυνάμη
την προσφορά μου, έναν πανό αντάξιο της μεγάλης τιμής που σήμερα είναι η δική σας ευαέστεια από τον έννοια. Παρελώντας, πολλά τα έτσι σας, ειλικρινά και πραγματικά. Παρακολουθήσαμε λοιπόν και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το τελετουργικό και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Βαντσιώτη, μπορώ να αντιληφθώ εύλογα πόσο σημαντική μπορεί να είναι μια τέτοια διάκριση για το ίδιο το πρόσωπο, για τον άνθρωπο. Ενδεχομένως δεν μπορώ να αντιληφθώ τι μπορεί να σημαίνει για τον τόπο. Όχι μόνο για τη Σιάτιστα, για την ευρύτερη περιοχή, για τη Δυτική Μακεδονία, για την Ελλάδα ενδεχομένως. Κοιτάξτε να σας πω, η διάκριση είναι πρώτα από το έργο. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο κ. Παπα-Νικολάου δεν περίμενε αυτή τη διάκριση, ούτε έκανε αυτά που έκανε για να λάβει τη διάκριση. Απλά, που δεν είναι η μοναδική, ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Έχουν προηγηθεί κάποιες άλλες. Θα σας τα πει ο κ. Φίλιος, έχει κάνει πάρα πολλές ευεργεσίες, απλά επικεντρωθήκαμε τώρα μόνο στο μουσικό γυμνάσιο. Είναι πολλαπλές και πολύπλευρες οι ευεργεσίες που έχει κάνει. Όχι μόνο στο κομμάτι της παιδείας, δηλαδή, μου λέτε. Βεβαίως. Τώρα, για το άλλο σκέλος που αναφέρατε, είναι τιμή όχι μόνο για τη Σιάτιστα, αλλά και για όλη την περιοχή, για όλο τον νομό Κοζάνης, για να μην πω και για Δυτική Μακεδονία, διότι νομίζω τον τίτλο του άρχοντος οποιοδήποτε άλλου τίτλου, απλά του άρχοντος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, από ό,τι ξέρω στην ιστορία της Κοζάνης, δεν έχουμε κάποιον να το έχει λάβει. Δεν ξέρω σε εσάς, κύριε Φίλιο, που είστε και πιο γνώστης της ιστορίας του τόπου. Δεν νομίζω να έχουμε κάποιο άλλο πρόσωπο το οποίο έχει πάρει από τα χέρια του Οικουμενικού Πατριάρχη αυτόν τον τίτλο. Τώρα, ο τίτλος, ναι, είναι το επιστέγασμα, να το πούμε, όχι η δικαίωση, απλά η αναγνώριση, για να βάλουμε την σωστή λέξη, των ευεργεσιών. Και αυτό γιατί, διότι ο Σεβασμιότατος Ενιοικεσιετής της, βλέποντας την όλη προσφορά, έκανε την εισήγησή του και πρέπει να τονίσουμε ότι αν δεν εισηγηθεί ο οικείος Μητροπολίτης τον Παναγιώτατο, δεν λαμβάνεται ο τίτλος. Μάλιστα. Η εισήγηση για κάποιο πρόσωπο το οποίο προσφέρει και δημιουργεί σε έναν τόπο, ως προς τον Παναγιώτατο πάντα, γίνεται πάντοτε από τον οικείο Μητροπολίτη. Και θέλετε να πείτε ότι αξιολογείται κιόλας. Δεν γίνεται τυχαία ποτέ τίποτε. Φυσικά. Και μάλιστα έτσι όπως το σημείωσε και ο Σεβασμιότατος, ότι είναι πολύ σημαντικό να τιμούνται οι άνθρωποι αυτοί όταν είναι στη ζωή, μας ανέφερε ότι προηγήθηκε και η βράβευση του κυρίου Παπαγεωργίου, όταν είχε έρθει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ένας άλλος μεγάλος ευεργέτης. Και ότι θα ακολουθήσουν και άλλες βραβεύσεις και για τον κύριο Παπα-Νικολάου από την ίδια τη Μητρόπολη. Κύριε Φίλιο, να κάνουμε λίγο έτσι και μια ιστορική αναδρομή στο κομμάτι αυτό. Να κάνουμε. Τι διακρίσεις έχει η προσωπικότητα αυτή. Πρώτα-πρώτα το 2002 ο κύριος Κώστας Παπα-Νικολάου έλαβε το χρυσό μετάλλιο του Δήμου Σιάτιστας, της πόλης Σιάτιστας, και ανακηρύχθηκε μεγάλος ευεργέτης. Επίσης, την ίδια χρονιά βραβεύτηκε και από την Ακαδημία Αθηνών για τα έργα ευποιίας. Βέβαια, τη μυθική πλακέτα πήρε δύο φορές από το μουσικό σχολείο και για τα δύο κτίρια, και το ένα που ανακατασκεύασε και το άλλο που ανοίγερε εξ ολοκλήρου. Από διάφορα σωματεία, από το επιμελητήριο για την επιχειρηματικότητά του, από συλλόγους για τις θέων, γιατί θα λέγαμε ότι ποικιλοτρόπος ευεργετεί και βοηθάει ο Κώστας Παπα-Νικολάου και η σύζυγός του Ελένη. Δηλαδή, είπαμε στον τομέα της παιδείας, με την νηπιαγωγία που ανακατασκεύασε το Παρθεναγωγείο το 1911, όπως στεγάζονται σήμερα, με την ανακατασκευή του Δευτέρου Δημοτικού για το Μουσικό Σχολείο και την ανέγερση του καινούργιου, αυτά είναι στον τομέα της παιδείας και της άλλης δωρεάς που κάνει. Αλλά και επίσης την Ιερά Μητρόπολη, πολλές φορές έκανε δωρεές για τα συσίτια, για το φιλόπτωχο κλπ. Ιερές μονές, τους ιερούς ναούς, τον Άγιο Δημήτριο για Φερπεσμό, τον Άγιο Νικόλαο, το δεύτερο ενωρινιακό ναό της Σιάτιστας. Εκεί αντικαταστάθηκαν όλα τα στασίδια, αναλόγια κλπ. Με ξυλόγλυπτα, πάλι με δαπάνη του Κώστα Παπα-Νικολάου. Η αποπεράτωση της αγιογράφησης του Παντοκράτορος. Επίσης,
τον Άγιο Νικόλαο Μικρό Κάστρο και εκείνον τον εξοράισε κυριολεκτικά δηλαδή, και εσωτερικά και εξωτερικά. Σε άλλον τομέα μπορούμε να πούμε αυτό της Εκκλησίας. Και άλλος τομέας είναι ότι έκανε και ένα πολύ ωραίο ανοίγεραν, και αυτός και ο αδερφός του, στο Μικρό Κάστρο, ένα πολύ ωραίο κτίριο πολλαπλών χρήσεων για την κοινότητα Μικρό Κάστρο. Και τώρα έχει ήδη δώσει τα χρήματα, δεν ξέρω πόσα, δεν μας το έχει ανακοινώσει ακόμη, για την αναμόρφωση της πλατείας της κάτους Ιάτισσας, της Γιαράνιας, για να γίνει μια ωραία πλατεία, πλάνα της οποίας δείξατε και στο βίντεο. Προηγήθηκαν έτσι το βίντεο. Αυτό θα είναι ένα πάλι πολύ μεγάλο έργο, κοινοφελές. Mm-hmm. Το οποίο πότε αναμένεται να ξεκινήσει? Αμέσως τώρα. Αφού γίνονται η υποδομή, η αποχέτευση και η ίδρυψη από το Δήμο, αμέσως θα αρχίσει. Πάλι με δαπάνη του Κώστα Παπα-Νικολάου. Πολύ ωραία. Κυρία Ντουρού, να έρθω σε εσάς τώρα και δεν ξέρω αν αναρωτηθήκατε ποτέ πώς θα ήταν το σχολείο, το μουσικό σχολείο, αν δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος. Αν δεν βρισκόταν έτσι, στο πέρασμα αυτό της ζωής και με όλη την αγάπη που πηγάζει από μέσα, αλλά και κάτι ανώτερο ενδεχομένως, αφοσιωνόταν σε αυτό, στο κομμάτι της παιδείας, της προσφοράς, της ευεργεσίας και φυσικά της ανέγερσης αυτού του κτηρίου. Έχω την εντύπωση, βέβαια αυτό θα μπορεί να το βεβαιώσει καλύτερα και ο κύριος Φίλιος, ότι μπορεί να μην είχε ιδρυθεί καν, νομίζω, έτσι, κύριε Φίλιο, εάν δεν υπήρχε ο κύριος Κώστας Παπα-Νικολάου για να τροφοδοτήσει όχι μόνο χρηματικά, αλλά και με την αγάπη του και με το μεράκι του και με όλη του τη θετική ενέργεια αυτήν την πρωτοβουλία της ίδρυσης ενός μουσικού σχολείου σε μία γωνιά της ορεινής Μακεδονίας. Μην ξεχνάμε ότι η Σιάτιστα είναι μεν μία ιστορική πόλη, είναι η πόλη των μεγάλων ευεργετών και των λογίων, αλλά δεν είναι ούτε πρωτεύουσα νομού. Ακριβώς. Ούτε κάποια πολύ μεγάλη πληθυσμιακά πόλη. Ωστόσο, δεν είναι τυχαίο ότι εκεί έγινε το μουσικό σχολείο του νομού της Κοζάνης. Ήταν το πρώτο που ιδρύθηκε στο νομό μας. Ναι, ο κύριος παράγων ήταν ακριβώς Κώστας Παπα-Νικολάου. Mm-hmm. Και να πούμε ότι και το καινούργιο κτίριο έγινε σε χρόνο ρεκόρ. Ναι, βεβαίως. Δηλαδή, ένας χρόνος είναι πάρα πολύ λίγος για να δημιουργηθεί αυτό το οικοδόμημα, βεβαίως, το οποίο είδαν και οι τηλεθεατές στις οθόνες, αλλά και όσοι το επισκέπτονται μπορούν να διακρίνουν τη δουλειά που έχει ένα τέτοιο κτίριο. Σίγουρα. Δεν είναι ένας όροφος, δεν είναι ισόγειο. Είναι τριόροφο, αν δεν κάνω λάθος. Είναι τριόροφο, βέβαια. Πόσες αίθουσες έχει? Έχει όλες τις υποδομές για ένα μουσικό σχολείο. Στον πρώτο όροφο βρίσκονται 4 μεγάλες αίθουσες, μαζί με τα γραφεία της διεύθυνσης, της υποδιεύθυνσης και των καθηγητών και επίσης τα ανάλογα στούντιο που προορίζονται για την διδασκαλία των μουσικών μαθημάτων, των ατομικών οργάνων, να πούμε καλύτερα. Και στον δεύτερο όροφο υπάρχουν επίσης 5 μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας με τα ανάλογα στούντιος πάλι για τα μαθήματα ατομικών οργάνων. Mm-hmm. Αν τα αφήναμε στην πολιτεία, κύριε Βανσιώτη, θα το έκανε τόσο σύντομα? Φυσικά. Ή δεν θα το έκανε καθόλου? Σίγουρα δεν θα το έκανε καθόλου. Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι η οξυδέρκεια του κύριου Παπα-Νικολάου ήταν τέτοια που αγκάλιασε την ιδέα, γιατί μην ξεχνάμε ότι για εκείνα τα χρόνια λέγοντας μουσικό γυμνάσιο, ήταν ασύλληπτο και για τους κύκλους τους εκπαιδευτικούς. Σωστά. Η οξυδέρκειά του λοιπόν ήταν αυτή η οποία προώθησε και υλοποίησε αυτό. Και μάλιστα αυτεπιστασία του ιδίου. Δεν θα ξεχάσω εκείνη την εποχή συνέχεια τρεχάτος, φεύγω, έχω το τάδε συνεργείο, φεύγω, έχω το τάδε συνεργείο. Με τέτοιο ζήλο που ούτε καν στο ίδιο του το σπίτι δεν θα έκανε. Ήταν συγκινητική όντως η ενέργειά του και μακάρι, ας πούμε, να ενθαρρύνει και να δελεάσει και άλλους ανθρώπους του τόπου μας και αν έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν για όφελος όλων. Να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Κυρία Ντουρού, επειδή συνομίλησα και με κάποια κορίτσια που είχαν τη χαρά να περάσουν και να φοιτήσουν από τη νέα σχολική χρονιά στο συγκεκριμένο σχολείο, βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διάθεση. Υπάρχει πολύ μεγάλη διάθεση και αυτό που είναι ιδιαίτερα συγκινητικό, είπε πριν και ο κύριος Βατσιώτης ότι επιμελήθηκε ο κύριος Παπα-Νικολάου την ανέγερση του κτηρίου σαν να ήταν το σπίτι του και ίσως καλύτερα και από έτσι. Αυτό. Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό ότι τα παιδιά που πρωτοέρχονται στο σχολείο μας και οι γονείς τους, η πρώτη εντύπωση που παίρνουν και που μας καταθέτουν είναι «Μα αυτό δεν είναι σχολείο, είναι σαν ένα μεγάλο σπίτι».
με την έννοια ότι νιώθουν πολύ όμορφα και πολύ οικεία μέσα σε αυτόν τον χώρο. Δηλαδή δεν έχει την ψυχρότητα μιας τυπικής σχολικής μονάδας από κτηριακής άποψης. Και βέβαια για να περάσουμε και στην ουσία περισσότερο από πλευράς διδασκαλίας και τρόπου μάλλον εκμάθησης και των μαθημάτων γενικής παιδείας αλλά και των μαθημάτων μουσικής παιδείας στο σχολείο μας, προσπαθούμε όλοι να ασκούμε το λειτουργήμα του εκπαιδευτικού με τον καλύτερο τρόπο και να συνδυάζουμε πάντα την μάθηση με την δημιουργικότητα, με την έκφραση των συναισθημάτων μέσα πάντα από τα μονοπάτια της τέχνης. Θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μου λέγατε, κύριε Βανσιώτη, προηγουμένως ότι έχετε περάσει κι εσείς από το μουσικό σχολείο. Ναι, και είχα την τιμή να έχω φυσικό προϊστάμενο και διευθυντή, τον κύριο Φίλιο. Μεταφέρετε μου λίγο αυτή την εμπειρία. Έτυχε να εργαστώ ως ορομίστιος καθηγητής βυζαντινής μουσικής στο σχολείο τότε και δεν είχα κάτι το αρνητικό, μόνο θετικά μπορούσα να πάρω. Διδάχτηκα από εκεί, από συμπεριφορές, από εμπειρία πάνω στην εκπαίδευση, από αγάπη προσέγγιση των παιδιών και όλα αυτά είναι και κάποια αρθριστικά στοιχεία και για να τα μεταφέρουμε και στην οικογένειά μας. Θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση. Τόση ώρα λέμε ο Κώστας ο Παπανικολάου, Ο Κώστας ο Παπανικολάου δεν είναι μόνος του. Όπως όταν λέμε και τιμάμε, λέμε στις 21 Μαΐου των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και επειδή την χάνει εδώ έχουμε και Ελένη τη σύζυγο. Είναι το ζεύγος λοιπόν. Είναι το ζεύγος και γι' αυτό έχουμε ως σχολείο Κώστας και Ελένη, και Ελένη Παπανικολάου. Διότι βέβαια. Για να είμαστε εγώ το ανέφερα αυτό. Ναι, βεβαίως. Το τονίζω ξανά. Και καλά κάνετε. Διότι εάν δεν συνεννεί και η σύζυγος, δεν γίνονται τέτοιες μεγάλες ευεργεσίες. Δηλαδή είναι προσφορά του ζεύγους. Εντάξει, φυσικά ο κύριος Κώστας ήταν μπροστά, αλλά θέλω να τονίσω και την συνεισφορά και την συνένεση στο όλο έργο και της κυρίας Ελένης. Έτσι. Κυρία Ντουρού, πριν περάσουμε στο βίντεο για την αδελφοποίηση με κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα, αλλά και την υπέροχη συναυλία που δώσανε τα παιδιά, αναδεικνύοντας όλο το ταλέντο, τις ικανότητές τους. Έτσι όπως μας περιέγραψε και ο κύριος Βανσιώτης για τον τρόπο με τον οποίο έγινε το νέο κτίριο που είναι σαν σπίτι και έχει την αίσθηση ότι ζει σε ένα πολύ οικείο χώρο. Να πούμε ότι το σπίτι αυτό, να το χαρακτηρίσω και εγώ έτσι, το ανοίγεται πολύ συχνά. Διοργανώνοντας εκδηλώσεις, μαζεύοντας έτσι κόσμο, όχι μόνο τοπικούς άρχοντες και γονείς των μαθητών, αλλά ανοίγει ευρύτερα. Να πούμε ότι το σχολείο μας είναι ανοιχτό όχι μόνο στην τοπική κοινωνία, αλλά σε όλους όσους το αγαπούν, το στηρίζουν και θέλουν με κάθε τρόπο να το προσεγγίσουν. Κάνουμε πράγματι πάρα πολλές εκδηλώσεις και μέσα στον σχολικό χώρο, αλλά και έξω από αυτόν, και μέσα στην πόλη της Γιάτιστας, αλλά και στην ευρύτερη ζώνη της Δυτικής Μακεδονίας. Και εδώ στην Κοζάνη κάνουμε πολλές εκδηλώσεις που θεωρούμε ότι είναι η δεύτερη πόλη μας, να το πούμε, και στην πόλη των Γρεβενών. Πέρσι κάναμε και μία πολύ όμορφη εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη, στο Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο. Και φέτος, για πρώτη φορά στην πορεία του σχολείου μας, βγήκαμε και εκτός συνόρων, πηγαίνοντας στην Κωνσταντινούπολη και πραγματοποιώντας και την τελετή αδελφοποίησης με το Ζωγράφιο Λύκειο. Και μάλιστα η εκδήλωση αυτή που πραγματοποιήθηκε, η μουσική εκδήλωση, άφησε έκπληκτους και άφωνους. Έμαθα και το σημείωσε και ο Σεβασμιότατος. Τυπογράμμισε, ναι. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά μας έδειξαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Φέρθηκαν πάρα πολύ όμορφα και από ερμηνευτικής πλευράς. Εκτέλεσαν το μουσικό τους πρόγραμμα με τον καλύτερο τρόπο, αλλά και από πλευράς ήθους. Πιστεύω ότι ήταν αντάξια των περιστάσεων τα παιδιά μας, αλλά και ότι όλοι εμείς, σαν σχολική μονάδα, σαν σώμα και ψυχή που λέγεται Μουσικό Σχολείο Γιάτιστας, καταφέραμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να ανταποκριθούμε στην προσδοκία και του μεγάλου ευεργέτη μας,
αλλά και του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας, του κυρίου Παύλου. Mm-hmm. Κύριε Φιλιό, στα τόσα χρόνια που λειτουργήσατε ως διευθυντής εκεί στο σχολείο, είδατε να περνάει πολλοί κόσμος. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε λίγο έτσι πώς αποτιμάτε την πορεία όλων αυτών. Τι έκαναν μετά το μουσικό σχολείο, έτσι. Έχουμε κάποιες ξεχωριστές έτσι, προσωπικότητες. Να σας πω ότι ο ρόλος των μουσικών σχολείων είναι πολύ σημαντικός. Παρέχουν σφαιρική παιδεία που λένε, όχι μόνο γενική παιδεία, αλλά και μουσική παιδεία. Το μουσικό σχολείο απευθύνεται σε όλα τα παιδιά. Και σε εκείνα που θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη μουσική, αλλά και στα άλλα τα παιδιά που θα ακολουθήσουν άλλον επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα. Η μουσική αποτελεί, νομίζω, σημαντικό εφόδιο έκφρασης και επικοινωνίας για τη ζωή τους. Mm-hmm. Πραγματικά, αυτά τα χρόνια πέρασαν πολλά παιδιά. Και από το μουσικό γυμνάσιο και από το μουσικό λύκειο. Πολλά σπούδασαν μουσικολογία, έγιναν μουσική. Αλλά άλλες επιστήμες. Και εκείνα που δεν σπούδασαν κάποιες επιστήμες, δεν ξέχασαν τη μουσική, έχουν κάνει δικές τους ορχήστρες και νομίζω ότι διαπρέπουν σήμερα. Σταδιοδρομούν. Και ποτέ δεν ξεχνάνε το μουσικό σχολείο. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι, ο ρόλος τους είναι παιδαγωγικός. Όπως είπατε, είναι σαν ακριβώς σαν στο σπίτι τους. 9 ώρες την ημέρα παραμένουν εκεί, γιατί κάνουν μαθήματα και γενικής παιδείας και μουσικής παιδείας. Και δημιουργείται ένα τέτοιο κλίμα ευχάριστο που τα παιδιά ευχαριστούνται να παραμένουν στο σχολείο. Mm-hmm. Διδάσκεται και εκκλησιαστική μουσική. Κοιτάξτε, η μουσική είναι και παραδοσιακή και κλασική ευρωπαϊκή. Mm-hmm. Και κάποιο όργανο, οπωσδήποτε. Ναι. Βυζαντινή εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Η παραδοσιακή είναι και δημοτική και καθαρά βυζαντινή. Και καθαρά βυζαντινή. Και ναι. Ο κύριος Βανσιώτης μπορεί να μας μιλήσει εδώ. Αν κερδίζει έδαφος η βυζαντινή μουσική και πόσο δύσκολο είναι για ένα νέο άτομο να πατήσει σε όλη αυτή τη φιλοσοφία της βυζαντινής μουσικής. Γιατί είναι μια φιλοσοφία το κάθε είδος μουσικής, νομίζω, ξεχωριστά. Η βυζαντινή μουσική είναι η συνέχεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής με τους 8 τρόπους. Και γι' αυτό έχουμε τους 8 ήχους. Mm-hmm. Είναι η δική μας μουσική και από την οποία μάλλον επέλεξαν μόνο 2 τρόπους η ευρωπαϊκή μουσική. Έχει πολύπλευρη διάσταση η βυζαντινή μουσική και φυσικά έχει ατελείωτα μονοπάτια. Τα παιδιά σίγουρα ενδιαφέρονται, απλά διαφοροποιείται η κατάσταση και γι' αυτό δεν έχουμε πολλούς νέους να ακολουθούν τη βυζαντινή μουσική, ενώ είναι ταλαντούχοι και ως προς τις φωνές και ως προς τις γνώσεις. Δυστυχώς τα έσοδα από τη βυζαντινή μουσική για έναν καριερίστα δεν είναι τέτοια που να τον προτρέπουν να το ακολουθήσει. Mm-hmm. Δηλαδή, ένας που θα μάθει η βυζαντινή μουσική περιορίζεται στο εκκλησιαστικό μέρος και μόνο. Φυσικά, εντάξει, έχουμε και τη διάσταση της παραδοσιακής μουσικής, η οποία πάντα θα συνοδεύεται και από ένα όργανο. Η καθιαυτό όμως βυζαντινή μουσική μένει σε εκείνα τα στενά πλαίσια, δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να πάει στην ταβέρνα το απόγευμα, το βραδάκι με τους φίλους, τι να πει, να ψάλουμε ένα κομμάτι. Αυτά περιορίζονται εκεί. Εκτός αυτού, όταν σήμερα οι σιρήνες του κέρδους, της προβολής και τα λοιπά είναι τέτοιες, που ο κάθε νέος θέλει να τραβηχθεί περισσότερο σε αυτό το οποίο πουλάει. Στο εμπορικό που λέμε. Ακριβώς. Αυτό όμως δεν υποβαθμίζει καμία των περιπτώσεων και όλοι οι σοβαροί μουσικοί και τα λοιπά αναγνωρίζουν ότι το υπόβαθρο όλης της μουσικής ξεκινά από εκεί. Πολύ ωραία. Προτείνω, κυρία μου και κυρίοι μου, να παρακολουθήσουμε και το βίντεο της αδελφοποίησης και να περάσουμε σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής, όπου έτσι σας κρατούμε και μία έκπληξη εντός ή εκτός εισαγωγικών, καθότι ο κύριος Παπανικολάου, ο κύριος Κώστας Παπανικολάου είναι ένας πολύ έτσι ταπεινός άνθρωπος και δεν ήθελε να είναι στο στούντιο, απόψε κοντά μας. Κατάφερα να τον επισκεφτώ στην επιχείρησή του και στην οικία του και έτσι να αποσπάσω 2-3 στοιχεία για τον τρόπο ζωής του μέσα από μια πολύ μικρή συνέντευξη η οποία θα ακολουθεί στο τελευταίο μέρος, γι' αυτό να μείνετε συντονισμένοι. Πάμε να δούμε το βίντεο, περνάμε σε διαφημίσεις και σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας.
Έχει έκτυπο συγκεκριμένη, αλλά έχει από την Ελλάδα. Σας καλωσορίζω στο Ζωγράφιο Γυμνάσιο Λύκειο, το οποίο διανύει τα 120 χρόνια από την ίδρυσή του. Σήμερα όλοι μαζί εδώ θα γράψουμε και πάλι ιστορία. Στο Ζωγράφιο του Χριστάκη Ζωγράφου, στο Χριστάκη Ζωγράφου ιδρυτού της σχολής, στη σχολή του Χριστάκη Ζωγράφου, ο οποίος όταν υπήρξε η ανάγκη να ιδρυθεί μια νέα σχολή, πρόσφερε αυθόρμητα 10.000 χρυσές λίρες υπέρ από ένα ποσό, αν σκεφτούμε ότι μεγάλοι ευεργέτες, 200 και 300 λίρες. Όλους ιδιαιτέρως αποτελεί τιμή για μας να φιλοξενούμε γονείς φίλους από τη Σιάτιστα, το μεγάλο ευεργέτη και ευεργέτας του Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας, το Ζεύγος, κύριο Κώστα και Ελένη Παπα-Νικολάου. Όλους εσάς που με την παρουσία σας μας δίνετε δύναμη για τη συνέχιση του έργου μας. Είμαστε πραγματικά περήφανοι που βρισκόμαστε εδώ για να εκτελέσουμε αυτήν την τόσο σημαντική αποστολή για μας, την πιο σοβαρή μέχρι τώρα πορεία του σχολείου μας. Το σχολείο μας είναι ένα νεανό σχολείο, εν σχέση με το Ζωγράφιο Λύκειο εδώ που μετράει 120 χρόνια ζωής και ευχόμαστε να πεθυνιάσετε, κύριε Μιρτζόγλου, και θα γιορτάσετε, νομίζω, τα 120 χρόνια στις 19 Σεπτεμβρίου. Να σας πούμε εμείς από τώρα τα χρόνια πολλά και να σας προσκαλέσουμε να έρθετε στην Σιάτιστα μαζί με τους μαθητές σας και τους συνεργάτες σας για να ανταποδώσουμε και εμείς την φιλοξενία στο σχολείο σας. Είμαστε λοιπόν ιδιαίτερα περήφανοι και συγκινημένοι που θα παρουσιάσουμε τη δουλειά που γίνεται στο σχολείο μας εδώ. Και μάλιστα δεν θα ήμασταν όλοι εμείς εδώ απόψε εάν δεν είχαμε τη γενναιόδορη προσφορά του Ζεύγους Παπα-Νικολάου, του κυρίου Κωνσταντίνου Παπα-Νικολάου και της κυρίας Ελένης Παπα-Νικολάου. Και ελπίζουμε να σταθούμε αντάξει των προσδοκιών τους και όλων όσων περιμένουν από εμάς. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στους εντοπισμούς. Τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Έτσι θα τραβήξω για λίγο
την εκπομπή, καθώς ο χρόνος περνάει. Βεβαίως, να πω, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε πολιτικές εξελίξεις. Αμέσως μετά στο κεντρικό δελτίο, με την βοήθεια του σχολιαστή μας, του Μιχάλη του Αγραφιώτη, θα δούμε αναλυτικά. Αποχώρησε από την συνεδρίαση, από τη σύσκεψη των τριών πολιτικών αρχηγών, ο Φώτης Κουβέλης, ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς. Και ακολουθεί τώρα συνεδρίαση, έκανε και μία δήλωση. Ακολουθεί και συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Να δούμε λοιπόν πώς θα κινηθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, και φυσικά παναμένουμε και τη δήλωση του Πρωθυπουργού, του Αντώνη του Σαμαρά. Επιστρέφουμε όμως στο κλίμα της εκπομπής. Δεν θα αφήσουμε με τίποτα να μας το χαλάσει. Είμαστε έτσι σε μία άλλη διάθεση, νομίζω και οι καλεσμένοι μου εδώ. Και μιας και κλείσαμε το δεύτερο μέρος με το απόσπασμα έτσι από την αδελφοποίηση και την εκδήλωση που ακολούθησε με τη μουσική συναυλία που απολαύσαμε τους μαθητές του μουσικού σχολείου, θα ήθελα να τονίσουμε λίγο την προσπάθεια που γίνεται, διότι πίσω από όλο αυτό το οποίο παρακολουθήσαμε κρύβονται άνθρωποι. Κρύβονται εκπαιδευτικοί, καθηγητές, οι οποίοι βεβαίως βάζουν το δικό τους λιθαράκι σε όλη αυτή την προσπάθεια και συμβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να βγει κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το μοναδικό. Έτσι όπως χαρακτηρίστηκε από πολλούς και εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Εγώ θα πω ότι δεν ήταν απλά λιθαράκι, ήταν ακρογωνιαίος λίθος, διότι οι συνάδελφοι εργάστηκαν με ιδιαίτερο ζήλο, ατελείωτες ώρες, πέραν του ωραρίου τους, με πρόβες, με υλικό που ετοίμασαν οι ίδιοι, με παρτιτούρες, με επιπρόσθετη εργασία που δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να την πληρωθούν, παρά μόνο με αυτήν την ηθική ικανοποίηση που αποκόμισαν από το όλο εγχείρημα. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε στο σχολείο μας να έχουμε πάντα το πνεύμα της συνεργασίας, της ομόνοιας και της αγάπης, γιατί πιστεύουμε ότι σαν σύλλογος διδασκόντων, σαν σύλλογος εκπαιδευτικών, αυτό που συμβαίνει μεταξύ μας το αντανακλούμε και στα παιδιά μας. Και είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε πρωτίστως να συνεννοηθούμε και να συνεργαστούμε μεταξύ μας και μετά να περάσουμε αυτό το πράγμα στα παιδιά. Διότι το μουσικό σχολείο και γενικότερα το έργο που παράγει, που δείχνει προς τα έξω, είναι πάντα μέσα σε ένα ομαδοσυνεργατικό πνεύμα. Τα παιδιά μας ζουν μέσα στο μουσικό σχολείο πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές καταστάσεις που δεν τα ζουν τα παιδιά ενός απλού γενικού σχολείου, ούτε παράλληλα οι σπουδαστές ενός απλού οδείου. Mm-hmm. Τα παιδιά κοινωνικοποιούνται μέσα από τη μουσική, δεδομένου ότι τρώνε όλα μαζί, υπάρχει ένα μεγάλο διάλειμμα καθημερινά όπου τρώνε τα παιδιά όλα μαζί λόγω του διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας του σχολείου μας, και παράλληλα υπάρχουν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 4 διδακτικές ώρες στις οποίες γίνονται οι πρόβες των μουσικών συνόλων, ένα τμήμα των οποίων παρακολουθήσαμε πριν από την τελετή αδελφοποίησης. Είναι πολύ τεράστια η δουλειά που κάνουν οι καθηγητές τόσο της μουσικής παιδείας όσο και της γενικής παιδείας, και ειδικά στις μέρες μας είναι πολύ δύσκολο να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να μην χάνουν την ενεργειά τους, να μην χάνουν το μεράκι τους, να μην χάνουν την αγάπη τους στο λειτουργήμά τους και στα παιδιά, παρόλες τις αντικσότητες που αντιμετωπίζουν και πρακτικά και ψυχολογικά. Να πούμε ότι πολλοί συνάδελφοι βρίσκονται μακριά από τα σπίτια τους. Είναι με τους κουτσουρεμένους μισθούς, όπως γνωρίζουμε. Αλλά παρόλα αυτά, μένουν πιστοί στις επάλξεις τους εκεί και κρατάνε το μετερίζι της εκπαίδευσης, όπως το είδαμε τώρα στην τελετή αδελφοποίησης και όπως γενικότερα πιστεύω και ο κόσμος γνωρίζει εδώ πέρα, οι τηλεθεατές και της Κοζάνης πολλές φορές είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε εκδηλώσεις που έχουμε πραγματοποιήσει μέσα στην Κοζάνη και πιστεύω ότι ο κόσμος το αγαπάει το σχολείο μας και είναι σε θέση να καταλάβει και να αξιολογήσει το έργο του. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, όπως μου περιγράφετε την προσπάθεια αυτή, αναλογίζομαι, κύριε Φίλιο, τη μεγάλη ευθύνη που έχετε για το μέλλον του σχολείου. Μπορεί να είστε τέος διευθυντής, αλλά δεν πάβει να σημαίνει ότι είστε ενεργός πολίτης και δραστήριος πολίτης και κάτοικος φυσικά της περιοχής. Βρίσκω κάτι όμως που με χαροποιεί ιδιαίτερα. Την αφοσίωση όλων των σχετιστινών
Ανεξαρτήτως δηλαδή αν είναι εκπαιδευτικοί, αν είναι μεγαλύτερης ηλικίας, αν έχουν βιώσει κάποια πράγματα, μικρών και μεγάλων. Όχι μόνο να κρατηθεί αυτό, αλλά και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, ναι. Δεν πάω να λέω ότι η καλύτερη επένδυση του Κώστα Παπανικολάου ήταν η ίδρυση του Μουσικού Σχολείου Σιάτης της. Η τοπική κοινωνία το αγκάλισε το σχολείο αυτό. Να πούμε ότι το Μουσικό Σχολείο Σιάτης της ανέβασε αρκετά την πολιτιστική ζωή του τόπου. Έτσι δεν είναι, ναι, κυρία συνάδελφε? Ναι, σίγουρα. Έτσι. Σίγουρα. Και εγώ έτσι τα μουσικά σχολεία στην επαρχία ιδιαίτερα γίνονται δημιουργοί πολιτιστικών γεγονότων. Έτσι και το σχολείο της Σιάτης της, με τις πολλαπλές μέχρι τώρα εκδηλώσεις του, συναυλίες κλπ, όπως πολύ καλά τα είπε η κυρία Ντούρου, ανέβασε την αισθητική ποιοτικά, την αισθητική, τέλος πάντων, το φιλόμουσο κοινό της Σιάτης της. Το ανέβασε ποιοτικά το μουσικό σχολείο. Γι' αυτό και ξέρουν ότι μεγάλο πράγμα να το κρατήσουν όπως μπορούν το μουσικό σχολείο και θα πρέπει οπωσδήποτε να ευοδοθεί για να πάει καλά για το καλό των παιδιών. Κύριε Βανσιώτη, ο Κώστας ο Παπανικολάου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορούν να προστρέξουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, πιστεύετε, όχι μόνο ισχύει τη στιγμή, αλλά και ευρύτερα. Δηλαδή είναι από τους ανθρώπους που θα τολμούσαν να βοηθήσουν οποιονδήποτε. Ως πολύ καλός του φίλος. Αυτό θέλει λίγο και διάκριση πώς θα το πούμε τώρα. Μην αρχίσουμε και το θέσουμε έτσι και αύριο κατευθείαν τα λεωφορεία στον κύριο Παπανικολάου και ακούσαμε από το σταθμό τι γίνεται. Ο Κώστας ο Παπανικολάου είναι ένας εξαίρετος κύριος και ό,τι κάνει το κάνει αθόρυβα. Δεν είναι της προβολής. Νομίζω οι δύο μας διαπιστώσατε ότι αυτό ισχύει που λέω. Δεν είναι κάποιος ο οποίος διατυμπανίζει το τι κάνει, αλλά αυτό μπορεί να διαπιστωθεί με την εκτίμηση που έχει πρώτα στη Σιάτιστα και γενικά στην ευρεία περιοχή. Από τις συναλλαγές του, από την παρουσία του, από. Είναι ένας ανώτερος άνθρωπος. Λιγάκι, εργάζεται αθόρυβα. Και πάντα με διακριτικότητα. Και ξέρετε, ποτέ δεν ανακοίνωσε το ποσό που δαπάνησε. Ούτε για τις ανακατασκευές των δύο ιστορικών σχολείων που έκανε, ούτε για το καινούργιο κτίριο, το τριώδη. Ναι. Δεν ανακοίνωσε δηλαδή πόσα χρήματα ποτέ δόθηκαν. Δεν ανακοίνωσε ακριβώς και δεν είχε καμία ωφέλεια να εκπέσει πουθενά. Φορολογικά δηλαδή. Και ούτε το επιδίωξε αυτό. Και το επιδίωξε. Να φοροαπαλλαγή από ό,τι ξέρω. Από ό,τι ξέρω. Ναι, δεν, και αυτή είναι μια πολύ δεν έκανε ποτέ παρατήρηση. Χρήση φοροαπαλλαγής των κεφαλαίων που διέθεσε σε κοινοφελή σκοπό. Δεν ξέρει καλύτερο ο οικονομολόγο. Δεν το έκανε αυτό. Βέβαια, εγώ θα ήθελα από την εκπομπή σα μέσα να προτείνω στον αγαπητό και φίλο Κώστα. Το ταξίδι αυτό ήταν προς χειροθεσία, έτσι δεν είναι, κύριε Γιώργο? Έτσι, ναι, βέβαια. Τώρα όμως θα πρέπει να ακολουθήσει και ακόμη ένα οδηπορικό, στο οποίο θα πρέπει να το συνοδεύσετε. Ως άρχον πλέον, μαΐστορ της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, είναι ωραίο να γίνει ένα ωραίο οδηπορικό στην πόλη. Και... είναι προγραμματισμένο κάτι? Όχι, δεν είπα ότι είναι κάτι προγραμματισμένο. Απλά το προτείνω. Α, το λέτε τώρα, είναι πρόταση δική σας, εδώ στον αέρα. Μιας και κάνετε τόσο ωραία οδηγία. Ευχαρίστησή μας. Και ιδιαίτερη χαρά και τιμή. Από ό,τι ξέρω, ίσως προτείνετε να ξανακάνει. Γιατί, όπως είπαμε, τα δύο παιδιά τα άλλα έλειπαν. Δεν μπορούσαν να είναι. Έτσι. Να έρθουν και εκείνα τα παιδιά, οικογενειακώς δηλαδή, να ξαναεπισκεφθεί το Πατριαρχείο. Οπότε... Θα χαρούμε πάρα πολύ να είμαστε μαζί του. Στη συνοδεία. Να το συνοδεύσουμε. Να καλύψει πολλά πράγματα εκεί. Βεβαίως. Γιατί είναι προσκύνημα πραγματικό στο Πατριαρχείο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Προσκύνημα. Κυρία Ντούρου, επειδή αναφερθήκατε σε ένα ανοιχτό έτσι κάλεσμα προς τους συναδέλφους σας εκεί στο Ζωγράφιο Γυμνάσιο Κελίκιο Κωνσταντινουπόλεως, θα έρθουν, ναι. Θα έρθουν στην περιοχή της Σιάτιστας? Είπαν ότι θα έρθουν, βέβαια δεν γνωρίζουμε ακόμα το πότε, γιατί όπως καταλαβαίνετε για να μετακινηθεί μια ολόκληρη σχολική μονάδα χρειάζονται πάρα πολλές διαδικασίες και τυπικές και πιο ουσιαστικές. Ελπίζουμε τώρα με το νέο σχολικό έτος να καταφέρουμε να προγραμματίσουμε την επίσκεψή τους. Ναι, διότι από ό,τι φαίνεται θα έχουμε μια ταραχώδη, ας ελπίσουμε να μην είναι ταραχώδης περίοδος που ακολουθεί εδώ για την πατρίδα μας, αλλά σίγουρα για την Κωνσταντινούπολη και την Τουρκία γενικότερα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν.
Λίγο πριν να κλείσουμε, διότι πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή σιγά-σιγά, γιατί έχουμε να παρακολουθήσουμε και μία πεντάλεπτη τη συνέντευξη του Άρχοντος Μαΐστορος του Κωνσταντίνου Παπανικολάου. Κύριε Βανσιώτη, θέλω, θα τους ζητήσω και από εσάς, να στείλουμε ένα μήνυμα σε όσους μας ακούν αυτή τη στιγμή, κάτι το οποίο το ζήτησα και από τον κύριο Παπανικολάου. Μπορεί κάποιοι να μην έχουν του κόσμου τα λεφτά που λέμε για να προσφέρουν. Μπορούμε έστω και από το υστέρημά μας να δώσουμε, διότι μην ξεχνάμε ότι διασχίζουμε τις πολύ δύσκολες περιόδους οικονομικά, από οικονομικής άποψης. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη. Θα μπορούσαμε να περάσουμε ένα μήνυμα μέσα από αυτή την εκπομπή της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Είμαστε υποχρεωμένοι όλοι μας προς τον συνάνθρωπο. Και είναι αυτονόητο στο ότι πρέπει να βοηθάμε τον συνάνθρωπο. Ως δε προς το μέγεθος, αυτό το οποίο ο Κύριος εξαίρει είναι το δίλεπτο της χείρας που έδωσε από το υστέρημά της. Είπαμε όμως προηγουμένως ότι και γι' αυτό όταν γίνεται ένας έρανος πάντα αναφέρεται από το περίσσευμα ή από το υστέρημα. Το θέμα είναι στο να έχουμε τη δύναμη και την τόλμη να δώσουμε. Γιατί πολλές φορές δεν έχουμε το θάρρος να δώσουμε στον ίδιο μας τον εαυτό. Βλέπουμε κάτι, μας αρέσει, οτιδήποτε μπορεί να είναι ναι. αυτό. Και δεν έχουμε το θάρρος να βάλουμε το χέρι στην τσέπη, γιατί είμαστε αναποφάσιστοι. Το να κάνεις οποιαδήποτε κίνηση που έχει σχέση με χρήμα, πάνω απ' όλα πρέπει να είσαι αποφασιστικός. Ναι. Ταυτίζεστε λοιπόν εσείς με την άποψη του κυρίου Παπανικολάου που λέει ότι πρέπει να το πιστέψεις πρώτα εσύ ο ίδιος. Δεν γίνεται αλλιώς. Για να το κάνεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Κύριε Φιλιό. Ναι, εγώ θα έλεγα αυτό που είπε και ο Σεβασμιότατος, ότι θα πρέπει τουλάχιστον να ευγνωμονούμε αυτούς τους ανθρώπους που δείχνουν τέτοιον αλτρουισμό και ωφελούν πολλαπλώς το κοινωνικό σύνολο. Και εμείς ό,τι μπορούμε, ο καθένας μας, ανάλογα με τις δυνάμεις του, με έναν καλό λόγο, αλληλεγγύη, με συνεργατικότητα, μπορούμε να προσφέρουμε, να συνεισφέρουμε. Κύριε Αντούρου, εσείς τι λέτε? Βεβαίως και εγώ πιστεύω αυτό το πράγμα, ότι όλοι έχουμε τον τρόπο μας να συνεισφέρουμε και σίγουρα η συνεισφορά δεν είναι πάντα οικονομική. Mm-hmm. Μπορεί να είναι ηθική, μπορεί να είναι ψυχική. Εγώ πιστεύω ότι, παραδείγματος χάρη και λόγω του επαγγέλματός μου, ότι η τέχνη είναι μία προσφορά από τον άνθρωπο στον συνάνθρωπο. Και με αφορμή αυτό να πω ότι αύριο είναι η Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, γίνονται εκδηλώσεις για τη μουσική σε όλο τον κόσμο. Κάτι θα κάνουμε και εμείς στο σχολείο μας, παρόλο που είναι και η δύσκολη μέρα των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων. Και βέβαια θα ήθελα να πω και χρόνια πολλά στο θεσμό των μουσικών σχολείων, που φέτος κλείνει 25 χρόνια λειτουργίας. Το πρώτο μουσικό σχολείο έγινε το 1988 κάτω στην Παλίνη, στο νομό Αττικής. Και βέβαια οπωσδήποτε μπορούμε όλοι να προσφέρουμε με τον τρόπο μας στο συνάνθρωπο, είτε αυτό είναι με οικονομικές συνεισφορές, είτε είναι με ψυχική υποστήριξη, είτε είναι τέλος πάντων μέσα από την ίδια την τέχνη. Αρκεί να υπάρχει διάθεση προσφοράς, γιατί αν δεν υπήρχε διάθεση προσφοράς στους συναδέλφους, δεν θα βλέπουμε και αυτό το ωραίο αποτέλεσμα. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε είμαι πολύ ευτυχής που έχω δίπλα μου πολύ όμορφους ανθρώπους στο σχολείο, για να μπορούμε όλοι μαζί να συνεργαστούμε και να παράγουμε αυτό το πολύ όμορφο αποτέλεσμα που είδατε κι εσείς πριν από λίγο. Και βέβαια αυτό το πράγμα, όπως είπα και πριν, αντανακλάτε και στα παιδιά μας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν και στους συναδέλφους μου και πάνω απ' όλα στον κύριο Κώστα Παπανικολάου. Είμαστε πολύ ευτυχείς και χαρούμενοι που είμαστε το σχολείο του. Λοιπόν, δεν θα σας ευχαριστήσω τώρα. Θέλω να πάμε να δούμε το βίντεο και να επιστρέψουμε για να κάνουμε και το κλείσιμο της εκπομπής.
ένας ευεργέτης ή καλύτερα τι σας όφησε να προσφέρετε. Είναι μία έμφυτη ανάγκη. Μεγάλωσα, δημιουργήθηκα στη Σιάτιστα. Σε αυτόν τον τόπο, τον ευλογημένο, σε αυτόν τον τόπο που ανέδειξε, γιατί είναι η Σιάτιστα... Έχει παράδοση. Έχει παράδοση. Είναι η πόλη των ευεργετών, είναι των γραμμάτων, των εμπόρων και των αρχοντικών. Έτσι, τα πρώτα μου βήματα της δημιουργίας ήταν, ξεκίνησα το 1958 με 60 και δύσκολα, γιατί δεν ήταν ο πατέρας μου γουναράς, εγώ την ξεκίνησα, έμαθα τη δουλειά, εγώ ξεκίνησα και τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Όμως, με πολλή δουλειά και εντιμότητα, πολύ γρήγορα απέκτησα την εμπιστοσύνη στην αγορά, στον χώρο μας, στον χώρο τον δικό μας και δημιούργησα μια καλή κατάσταση. Έτσι, ώστε να μπορώ να αναπτυχθώ, όμως βήμα-βήμα, ποτέ δεν έκανα να ρισκάρω κάτι. Ήξερα τι ήθελα στη ζωή μου. Δεν με ικανοποιούσε να κάνω χρήματα μόνο για μένα. Δεν θα ήταν ικανοποίηση, πίστευα εγώ, ή για τα παιδιά μου. Ήθελα οπωσδήποτε να μπορέσω να βοηθήσω τον τόπο μου και βοηθώντας τον τόπο μου, αυτό ήταν μεγάλη ικανοποίηση για μένα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα και έκανα το πρώτο νηπιαγωγείο που στεγάζονται δύο στη Γεράνια. Αυτό όλο εμένα, επειδή πίστευα στην προσφορά, με έκανε να αισθάνομαι ευτυχισμένος. Με έκανε να αισθάνομαι άνθρωπος που ήξερε τι ήθελε. Με έκανε να μπορώ να ζω και να ξέρω τι θέλω. Και γι' αυτό δεν μετάνιωσα και γι' αυτό συνεχίζω και θα συνεχίσω μέχρι που ζω για να βοηθάω τον τόπο μου, σε αυτόν τον τόπο που δημιουργήθηκα, σε αυτόν τον τόπο που μεγάλωσα και θεωρώ ότι έχουμε υποχρέωση σε αυτόν τον τόπο, γιατί αν δεν ήταν αυτός ο τόπος, δεν θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε και αυτά που δημιουργήσαμε. Χάρη αυτού του τόπου, χάρη αυτού του επαγγέλματος, χάρη αυτής της δουλειάς, αναδειχθήκαμε και κάναμε αυτά που κάναμε. Δεν μπορεί να αισθανθεί άνθρωπος, αν δεν το κάνει όπως το κάνω εγώ, αυτό που αισθάνομαι εγώ. Δεν μπορεί να καταλάβει πόσο ευτυχισμένος και πώς αισθάνομαι εγώ όταν προσφέρω. Και καθόλου να μην έχεις, από τα λίγα που έχεις, το ίδιο πράγμα είναι. Αρκεί να το κάνεις και να το πιστεύεις αυτό που κάνεις. Δεν πρέπει να έχεις πολλά χρήματα για να κάνεις, για να προσφέρεις. Όχι. Και πολύ λίγα να έχεις, πάλι μπορεί να προσφέρεις από αυτά τα λίγα. Είναι το ίδιο πράγμα. Αρκεί να το αισθάνεσαι και να το πιστεύεις αυτό. Εγώ προσέφερα αυτά που προσέφερα. Άλλος μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα. Άλλος μπορεί να προσφέρει πολύ λιγότερα. Όμως να το πιστεύει αυτό και να θέλει να το κάνει. Γιατί αν δεν το θέλει και αν δεν το πιστεύει, καλύτερα είναι να μην το κάνει. Εγώ δεν μετάνιωσα και ούτε θα μετανιώσω μέχρι που ζω με το να προσφέρω. Για το ότι λοιπόν, κάπου εδώ κυρίες και κύριοι πρέπει να σας αφήσουμε. Αυτή ήταν μία δική μας περιπλάνηση ως τηλεόραση West στο έργο και τη δράση του μεγάλου ευεργέτη, του σχιατιστινού και άρχοντος μαΐστερος πλέον, του Κωνσταντίνου Παπανικολάου. Να ευχαριστήσω λοιπόν την κυρία Μαρία Ντούρου, Διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και επιτρέψτε μου να ανταποδώσω, να σας προσκαλέσουμε να έρθετε
όταν το σχολείο μας θα είναι σε λειτουργία, γιατί αυτές τις μέρες που ήρθατε ήμασταν στη διαδικασία των εξετάσεων. Να έρθετε λοιπόν όταν θα είμαστε στη ροή των μαθημάτων, να παρακολουθήσετε από κοντά τις πρόοδες των συνόλων μας. Ωραία. Και να πάρετε κάποια πλάνα, θα είναι πιστεύω μια πολύ όμορφη εμπειρία. Να αποδεχόμαστε εμπειρία. Από τώρα. Θα σας έρθουμε πολύ σύντομα. Πολύ. Το Γιώργο το Φίλιο, τέως διευθυντή του Μουσικού Σχολείου. Ευχαριστώ θερμά και εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύτιμη συμβολή σας και φυσικά τον στενό φίλο και συνεργάτη. Ευχαριστούμε τον σταθμό σας, εσάς προσωπικά και ευχόμαστε στον αγαπητό μας Κώστα και την κυρία Ελένη πάντα τέτοιες προσφορές για να βοηθιέται ο τόπος μας. Έτσι. Ευχαριστούμε και όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν και απόψε κοντά μας. Να υπενθυμίσω το ραντεβού μας σε επανάληψη την Κυριακή γύρω στις 12 και φυσικά ζωντανά την ερχόμενη Πέμπτη. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με όλες τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Καλό σας βράδυ.